Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Θα διατηρηθεί κάπω άστατο ο καιρό. Θα δούμε σε ποιε περιοχέ με κάποιε μπόρε γενικά σύντομη διάρκεια και τι επόμενε ημέρε. Θα ανέβει η θερμοκρασία λίγο περισσότερο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κυρίω το Παρασκευό Σάββατο. Θα δούμε πόσο ψηλά θα φτάσει η θερμοκρασία για να ξαναπέσει λίγο από την Κυριακή και μετέπειτα στι περισσότερε περιοχέ. Τώρα η σημερινή ημέρα κυρίσε με ηλιοφάνεια σχεδόν παντού. Είχαμε κάποια σύννεφα με κάποια τοπικά φαινόμενα στα βόρεια τολικά και σε κάποια υπηρετικά κυρίω ορεινά τμήματα. Βλέπετε καθαρή υπόλοιπη Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια τώρα τη αυριανή ημέρα, σύννεφα θα έχουμε το πρωί εδώ στα βόρεια-ανατολικά. Κατά όπω λίγο πιο πυκνέ θα γίνουν συνευχέ εδώ στι πιο βόρειε-βορειοδυτικέ περιοχέ. Μιλάω πολύ πολύ γενικά. Βλέπετε κάποιου χρωματισμού εδώ στι πιο βόρειε-βορειοδυτικέ περιοχέ τη χώρα μα. Κάποιοι σκούροι χρωματισμοί αρκετά έντονοι εντοπίζονται και θα εντοπίζονται στην νοτιοδυτική γενικά Τουρκία. Και το λέω αυτό γιατί στα 12 σε κάποιε από αυτέ τι πόρε και τι καταιγίδε που θα εκδηλωθούν στη γειτονα χώρα, κυρίω το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και περιοχέ τη νοτιοδυτική. Αμερική και Ελλάδας Ελλάδα σε λίγο. Λεπτομέρειε η Τετάρτη. Γενικά θα κυρίσει με πολύ άστατο καιρό στην Δυτική Ευρώπη με αρκετά έντονε μπόρε βροχέ και καταιγίδε, κυρίω κατά τη διάρκεια των θερμών ορών τη ημέρα. Για να δούμε τώρα πώ μεταφράζονται όλε αυτέ οι εποχρώσεις πάνω από τον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια τη Τετάρτη. Στην ουσία, η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια σχεδόν παντού. Θα υπάρξουν κάποιε συνευχέ κατά τόπου αυξημένε μέχρι και τι προμεσηβρινέ, πρώτε μεσηβρινέ ώρε στα ανατολικά, υπηρετικά στο βόρειο, βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Θράκη, αλλά και στην Κρήτη τι πρωινέ, προμεσηβρινέ ώρε. Κάποια σύννεφα εδώ και εκεί θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο με μικρή πιθανότητα να αφήσουν κάποια παροδική βροχή με τη μορφή μπόρα. Από εκεί και μετέπειτα, όσο θα βαδίζουμε προ το μεσημέρι και αργότερα στην Κρήτη, τα ανήμετα του καιρού θα μεγαλώνουν όλα και περισσότερο εκεί όπου θα είναι κάπω σχετικά κλειστό ωραίο ο καιρό με αυτέ τι συνευχέ και τα τοπικά φαινόμενα, όπω σα είπα. Στα Δωδεκάνησα, από τη Ρόδο, ίσω και στο Καστελόριζο, κάποιε μπόρε δεν αποκλείεται να εγκλωθούν με πιθανότητα για κάποιε τοπικέ καταιγίδε. Στην υπόλοιπη χώρα, αρκετή ηλιοφάνεια με παροδικά αυξημένε συνευχέ. Τα υπηρετικά, τι θερμέ ώρε τη ημέρα, μετά το μεσημέρι έω και αργά το απόγευμα, θα βγάλει. Κυρίω εδώ, Στι ορεινέ ή μερινέ περιοχέ τη Δυτική και Βόρεια τη Αλία, στην Ήπειρο και στην Δυτική Κεντρική Μακεδονία, κάποιε διάσπαρτε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Μικρότερη πιθανότητα για τοπικέ μπόρε και στο βόρειο Ιόνιο, όπω μικρή είναι η πιθανότητα του Ιπακτή να βγάλει κάποια βροδική βροχή με τη μορφή μπόρα και στα ορεινότερα ή μειωρινότερα τμήματα τη Βόρεια Τεράς και στην ορεινή ή γενικά Πελοπόννησο. Κάποιε προοδικά αυξημένε συνευχέ θα τηρηθούν στη Θράκη έω και αργά το απόγευμα. Προ το βράδυ και αργότερα θα αρχίσει η αστάθεια να περιορίζεται και σε αυτέ τι περιοχέ βορειά. Στο Αιγαίο στα 5 με 6 μποφόρ κατά βάση, 7 ίσω έχουμε ρηπέ βορειά εδώ σε περιοχέ στο εσωτερικό του Αιγαίου Πελάγου. Ενώ δυνατό θα είναι ο άνεμο και σε περιοχέ τη Κρήτη, κυρίω ορεινέ, ημιορεινέ και ανατολικέ. Και δεν αποκλείεται εδώ αυτό οι ρηπέ του πιο συγκεκριμένα να ξεπεράσουν κατά τόπου και τα 7 με 8 μποφόρ. Τώρα στην Δυτική Ελλάδα γενικά η άνεμοι θα πνέουν από διάφορε διευθύνσει τα 3 με 4 μποφόρ, όπω βλέπετε γενικά κατά τόπου και κατά διαστήματα. Ο υδράργυρος τώρα, Παρατηρούμε γύρω στου 11 με 17 και 19 βαθμού Κελσίου στα ορεινά και στα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά αντίστοιχα. Γύρω στου 16 με 20 βαθμού στα υπόλοιπα ανατολικά και νότια, κυρίω νησιωτικά τμήματα. Το μεσημέρι θα έχει μια ζέστη κυρίω στι υπηρετικέ περιοχέ με 29, και 30 και 32 βαθμού, κυρίω στι δυτικέ περιοχέ. Στα ορεινά και κυρίω στο Αιγείο δεν φαίνεται η θερμοκρασία να ξεπερνά του 25 με 26 βαθμού Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγείου δεν αποκλείεται να αγγίξει και του 27 με 28 βαθμού Κελσίου. Στην Αττική, Κάποια σύννεφα ίσω κάνουν την εμφάνισή του κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού τη ημέρα μέχρι και λίγο από το μεσημέρι, κυρίω στι βορειότερε περιοχέ, τα οποία από εκεί και μετέπειτα, από το μεσημέρι και μετέπειτα, γενικά θα ξαναδιελειθούν. Οι άνεμοι βορειάδε, σχετικά δυνατοί κατά τόπου, στα 5 με 6, ίσω στα ανατολικά, φτάσουν και τα 7 αποφόρε λοιπέ αυτού του βορειά, όπω και σε ορεινέ σημερινέ περιοχέ του νομοματική, κατά τη διάρκεια τη ημέρα, ίσω ενισχυθούν πρόσκαιροι βορειάδε στα 6 με 7 αποφόρε, για να εξασθενήσουν όμω αυτοί κυρίω προ τη δύση του ηλίου, θερμοκρασία του μεσημέρι στο λεκανοπέδιο γύρω 29 βαθμού Κελσίου στην Θεσσαλονίκη. Και στην ευρύτερη περιοχή τη Κεντρική Μακεδονία. Αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια, όχι πάντως στην Κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική, τα ανατολικότερα τμήματα του νομού Θεσσαλονίκη και εδώ στα ανατολικά τμήματα γενικά τη περιφέρεια τη Μακεδονίας Μακεδονία. Κάποια αρή συννεφιά κατά διαστήματα θα πυκνώνει λίγο περισσότερο. Μάλιστα μεταξύ μεσηβρινών και απογευματινών ωρών θα πρέπει να βγάλει εδώ και, και κάποια μπόρα, όπω μα έχει συνηθίσει γενικά ο καιρό τελευταία, ή και κάποιε σποραδικέ καταιγίδε, διάσπαρτε καταιγίδε, κυρίω τα τη Κεντρική Μακεδονία, αλλά από το βράδυ και γενικά, όσο βαδίζουμε προ το τέλο τη ημέρα, η αστάθεια και εδώ θα περιοριστεί. Η άνεμη γενικά ασθενή, μπουκαδούρα στι παράκτητε περιοχέ και η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη κοντά στου 29 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο. Πάμε τώρα στην Πέμπτη και γενικά θα δούμε την εξέλιξη του καιρού μέχρι και τα τέλη τη εβδομάδα. Δύο πράγματα θα προσέξετε. Κάποιε αποχρώσει εδώ στην ορεινή, γενικά δυτική, υπηρετική χώρα, δηλαδή στα ορεινά τη βορειοβητική περοπονήσου, κυρίω στα ορεινά τμήματα τη βορειοβητική τεράστια στην Ήπειρο, στη δυτική βορειοβητική ορεινή Θεσσαλία υπάρχει Πιθανότητα για κάποιε τοπικέ μπόρε ή και σποραδικέ καταιγίδε. Στην υπόλοιπη χώρα βλέπετε πεντακάθαρο ο χάρτη και εδώ. Βλέπετε τώρα κάποιοι χρωματισμοί έντονοι εντοπίζονται στα Δωδεκάνησα από τη ρόδο μέχρι και το Καστελόριζο έω και την Κύπρο. Δείτε τώρα, σε αυτέ τι περιοχέ μάλιστα είναι και αρκετά σκούρε οι αποχρώσει. Στην νοτιοδυτική Τουρκία θα δηλώνονται τι επόμενε ημέρε αρκετά έντονε βροχέ και καταιγίδε και κάποιε από αυτέ, αν και εξασθενούμενε, θα επηρεάζουν κατά διαστήματα το Δωδεκάνησα κυρίω από τη Ρόδο. Το Καστελόριζο θέλει λίγο προσοχή από τι μπόρε και τι καταιγίδε τι επόμενε ημέρε και η Κύπρο φαίνεται να έχει πολύ άστατο καιρό εκτό από τα ορεινά και η Μιρνάδα να αποκλείεται να βγάζει μπόρε και καταιγίδε και υπόλοιπε περιοχέ κυρίω στο εσωτερικό του νησιού. Στην Ελλάδα, οι άνεμοι γενικά θα παραμείνουν βόρειοι την 5η στα 5 με 6 μποφόρ και βλέπετε στην υπόλοιπη χώρα, στην Ελλάδα, ο καιρό θα είναι πολύ καλό με λιακάδα καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα και μόνο τοπικέ συνευχέ. Πάμε στην Παρασκευή. Πάνω κάτω, ανάλογο θα είναι το σκηνικό. Δηλαδή, καλό ο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Εδώ που βλέπετε αυτέ τι αποχρώσει, όχι τι ιδιαίτερα έντονε στην Ελλάδα, στα βόρεια δυτικά ορεινά θα βγάλει κάποια μπόρα. Σύντομη διάρκεια ή και τοπική καταιγίδα, ενώ και πάλι στο Καστελόριζο θέλει να το τονίσουμε εδώ, μέχρι και την Κύπρο, ο καιρό θα είναι πολύ άστατο και την Παρασκευή. Εδώ θα τοπίζονται τα περισσότερα καταιγιδοσύννεφα, σύννεφα, βρόχο σύννεφα, όπω θέλετε, πείτε το, κατά τη διάρκεια τη ημέρα αυτή και τη ημέρα αυτή. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα ξαναβγάλει αρκετό ήλιο με βορειοδυτικού ανέμου στα 5 με 6 μποφόρ στην περιοχή του Αιγαίου. Και το Σάββατο, στην ουσία, εδώ στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά, θα πρέπει ο καιρό στι μεσηβρινέ απογεματινέ να είναι σχετικά άστατο, με κάποιε διάσπαρτε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε, όπω βλέπετε κυρίω εδώ από την βόρεια Πελοπόννησο, την Ορεινή και στα υπόλοιπα ορεινά, η ορεινά του Μεταστερά, κυρίω η Μυρινά Ορεινά, τη Θεσσαλία, τη Υπήρου και τη Μακεδονία. Και πάλι εδώ στο Καστελόριζο μέχρι και την Κύπρο θα έχουμε άστατο καιρό και το Σάββατο με κάποιε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε, ίσω ισχυρέ. Ενώ όσον αφορά τώρα στην υπόλοιπη χώρα, μέσα στην ημέρα θα παραμείνει γενικά καλό ο καιρό και αρκετά ζεστό και δεν αποκλείεται προ το βράδυ του Σαββάτου, κάποιε από τι μπόρε και τι καταιγίδε που εκδηλώνονται στα ορεινά ή μη που σα έδειξα τμήματα να πλησιάσουν προ το βράδυ και του Σαββάτου προ το, Σαββάτο προς το Ξημέρο, με επίση τη Κυριακή και σε άλλε περιοχέ τη Ανατολική ε, Υπηρετική Χώρα, ακόμα και σε επιδεινέσει και παράκτη περιοχέ, θα το δούμε και τι επόμενε ημέρε αυτό καλύτερα. Η άνεμη και το Σάββατο, όπω και την Παρασκευή από βόρειε γενικά διευθύνσει, τα 4 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ και την Κυριακή. Βλέπετε κάποιε περιοχέ με πιθανότητα για ένα πέρασμα από κάποια παροδική βροχή με τη μορφή μπόρα και πάλι το Καστελόριζο μέχρι και την Κύπρο έχουν ιδιαίτερα άστατο καιρό, με κάποιε διάσπαρτε μπόρε και καταιγίδε, πιθανόν τοπικά στο Καστελόριζο και στην Κύπρο ισχυρέ και στην υπόλοιπη πυροτική χώρα προ το απόγευμα, ίσω βγάλει κάποια διάσπαρτη βροχή με τη μορφή μπόρα και καταιγίδα. Και ο βορειά στην Κυριακή στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα, τα ανατολικά, θα φτάνει τα 4 με 5 έω και τα 6 στι Ανατολικέ, κυρίω νησιωτικέ περιοχέ, να το επαναλάβω και να το τονίζω. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι δεν πρόκειται να ξεφύγουν πάνω από τα 3 με 4 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα στην Ευρώπη, πανευρωπαϊκά, πολλέ οι βροχέ και έντονε στα δυτικά, βορειοδυτικά και την Πέμπτη, όπω βλέπετε με τι κούρε αποχρώσει. Αν αφήσω τώρα τι ημέρε να κυλήσουν μέχρι το τέλο τέλη τη εβδομάδα, θα δείτε η πιο έντονη αστάθεια, τα περισσότερα βρόχο σύννεφα και καταιγίδο σύννεφα εντοπίζονται και θα εντοπίζονται εδώ από βόρεια Ισπανία, γερμανόφωνε χώρε. Δεν αποκλείεται οι καταιγίδε να έχουν ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα στι γερμανόφωνε χώρε τι επόμενε ημέρε και κατά τόπο επηρεάζεται και η περιοχή μα, όπω σα έδειξα κυρίω στα ορεινά ημιορεινά τμήματα. Όσον αφορά τώρα στη θερμοκρασία, έχει μια ζέστη α, καλοκαιρινή σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι χαρακτηριστικό του καιρού μόνο στην χώρα μα υψηλέ θερμοκρασίε. Από την Ισπανία μέχρι και την νότια Σκανδιναβία παρατηρούνται και πάνω από 28 με 29 και 30 βαθμοί Κελσίου. Δείτε τα πορφυρά χρώματα πώ έχουν φτάσει μέχρι και την Ρωσία. Δεν αναμένεται κάποια ιδιαίτερη αλλαγή και όπω σα έδειξα γενικά. Α, Παρασκευή και Σάββατο θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά. Την Πέμπτη θα έχουμε κατά μέσο όρο 30 με 31 βαθμού στα παιδινά υπηρετικά. Βλέπετε θερμοκρασιακέ διαφορέ αρκετά μεγάλε μεταξύ νησιωτική και υπηρετική χώρα. Βέβαια στα ορεινά, στα υπηρετικά η θερμοκρασία και εδώ δεν να ξεπεράσει του 25 με 26 βαθμού. Στα νησιά θα έχει περισσότερη δροσιά με τον βορριά και στην Κύπρο θα έχει χαμηλότερε θερμοκρασίε τι επόμενε ημέρε από ό,τι στην υπηρετική χώρα, στην υπηρετική Ελλάδα. Και για να δούμε τώρα Παρασκευή και Σάββατο. Δείτε τώρα πώ αλλάζει λοιπόν. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα έχει αρκετή ζέστη και την Παρασκευή και το Σάββατο με 34 τοπικά και 35 βαθμού Κελσίου σε παιδινέ σε ζέστη περιοχέ. Στα νησιά και στα ορεινά, πιο χαμηλή θερμοκρασία όπω και στην Κύπρο. Και την Κυριακή θα παρουσιάσει κάποια μικρή πτώση θερμοκρασία, κυρίω στην ανατολικη Βορειοανατολική Ελλάδα. Α, uh, όπως uh, όλα δείχνουν με τα τελευταία προνοστικά στοιχεία, θα δροσίσει λίγο περισσότερο στα ανατολικά, βόρεια, βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας. Από το μέρη φυσικά θα έχουμε και στις επόμενες ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα, μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ, για να μην χάνετε τον καιρό σας και σε κυρίως τίποτα άλλο. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.